Θα παρακαλώ όλους να τηρούμε το χρόνο, γιατί είναι πάρα πολλοί ομιλητές. Συν τους αρχηγούς των κομμάτων που θα μιλήσουν σήμερα, θα έχουμε πολύ μακρύ δρόμο. Βεβαίως, κυρία συνάδελφοι. Βεβαίως, λέω ότι η κυβέρνηση γνώριζε τι παρέλαβε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και αν ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε, αυτό είναι στοιχείο ανικανότητας. Και αν γνώριζε και κάνει ότι δεν γνώριζε, είναι στοιχείο ψεύδους και επικινδυνότητας. Και επιτέλους, αυτή η καραμέλα που πιπιλίζουμε, που πιπιλίζεται εδώ και 6 μήνες, τον τελευταίο 5 ετών, πρέπει να σταματήσει. Και κυρίως δεν πρέπει να μιλάνε αυτοί που συμμετείχαν σε εκείνες τις κυβερνήσεις, τις περιβόητες κυβερνήσεις της δεκαετίας του 80, όπου τα ΜΟΠ γίνανε πάρκα, πλατείες και κυπουροί χωρίς κήπους, και όπου ισοπεδώθηκαν τα πάντα σε αυτή τη χώρα, η δημόσια διοίκηση, το κράτος, και όπου έγινε αναδιανομή με δανεικά χρήματα, τα οποία πληρώνουμε σήμερα. Επιτέλους, να σταματήσει αυτό, ως απάντηση στην κυρία συνάδελφο που κατέβηκε από το Βήμα, για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Η Ελλάδα δεν γεννήθηκε από παρθενογέννηση το 2004. Το φορολογικό νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που έρχεται σήμερα, κατατίθεται βέβαια προς ψήφιση στη Βουλή με τεράστια καθυστέρηση. Παρά το γεγονός ότι αυτό θα έπρεπε να είχε ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του 2010, έτσι ώστε να εφαρμοστεί απρόσκοπα την πρώτη, τα τέλη του 2009, έτσι ώστε να εφαρμοστεί απρόσκοπα από την 1η-1η του 2010, η κυβέρνηση έγραφε και έσβηνε, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Αυτό προκάλεσε αγανάκτηση ακόμη και στελεχών της κυβερνώσεως παράταξης. Είναι τρανταχτή απόδειξη έλλειψης σχεδίου, ανετοιμότητας και προχειρότητας. Άλλα ανακοίνωνε η κυβέρνηση στις 9 Φεβρουαρίου ως βασικές αρχές του νομοσχεδίου, άλλα παρουσίασε στις 15 Μαρτίου και εντελώς διαφορετικά συζητάμε εμείς εδώ σήμερα. Και βεβαίως και αυτό το νομοσχέδιο είναι άλλη μία απόδειξη ανακολουθίας λόγων και έργων της κυβέρνησης που τη βιώνουμε με τον πλέον τραγικό τρόπο το τελευταίο εξάμεινο. Ακούστε τι έλεγε ο Υπουργός των Οικονομικών, κύριος Παπακοσταντίνου, σε συνέντευξή του στον κόσμο του επενδυτή στις 9 Αυγούστου του 2008. «Δεν θα αφήσουμε να πληρώσουν την κρίση τα νοικοκυριά». Και υπόσχονται ενίσχυση της απασχόλησης, άμεση στήριξη των εισοδημάτων, του εισοδήματος των μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων και των χαμηλών εισοδημάτων. Υπάρχει καμία σχέση σήμερα σε αυτά που έλεγε τότε και σε αυτά που κάνουν σήμερα, γιατί όλοι τα λέγαν και ο ίδιος ο σημερινός Πρωθυπουργός? Βεβαίως όχι. Γιατί αφού ανέβασαν δραματικά τους έμεσους φόρους με τα έκτακτα μέτρα, την αύξηση του ΦΠΑ, την αύξηση των καυσίμων, με το σημερινό νομοσχέδιο ανεβάζουν δραματικά και τους άμεσους φόρους, για να στεγνώσουν έτσι τελείως την αγορά από ρευστό και κίνηση. Να σας θυμίσω ακόμη τι έλεγε ο ίδιος ο κύριος Παπακοσταντίνου στις 9 Σεπτεμβρίου του 2009 στο ραδιοφωνικό σταθμό 984. «Είναι δυνατόν να μας βρίσκει σύμφωνους μία ατζέντα η οποία να βασίζεται σε πάγωμα μισθών?» Και μία μέρα αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου του 2009, στον τηλεοπτικό σταθμό Alter, «Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανένας όταν μία οικονομία είναι σε ύφεση είναι να παγώσει τους μισθούς». Ως υπουργός βέβαια έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Περιέκοψε τον 14ο μισθό μέσω της μείωσης του 30% των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, ενώ παράλληλα μείωσε κατά 12% όλα τα επιδόματα στο δημόσιο τομέα. Έλεγε τότε ψέματα στο ελληνικό λαό ο κύριος Υπουργός. Και δεν φτάνανε όλα αυτά. Με το σημερινό νομοσχέδιο επιβάλλονται πρόσθετα βάρη στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Γι' αυτό το νομοσχέδιο αυτό
είναι κοινωνικά άδικο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φόροι που προέρχονται από τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιούχων αντιστοιχούν στο 47,5% των συνολικών ετήσιων φορολογικών εσόδων. Και συνεχίζεται ακόμη την κοινωνική δικαιοσύνη όπως εσείς την αντιλαμβάνεστε, κύριε Υπουργέ. Εξαιρείται σήμερα ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων από τη μείωση των επιδομάτων του 12%. Και βεβαίως, για τους ένστολους, κανένας λόγος. Θα έπρεπε να αμείβονται ακόμη καλύτερα. Οι φύλακες όμως των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, γιατί, ποιες ειδικές συνθήκες αντιμετωπίζουν αυτοί κατά την εργασία τους, και γιατί η εξαίρεση αυτή, κύριε Υπουργέ, δεν επεκτείνεται και στους ένστολους του δικού σας Υπουργείου, τους τελωνιακούς? Δεν δουλεύουν αυτοί 24 ώρες το 24ωρο, σε αργίες, Σαββατοκύριακα όλο τον χρόνο? Δεν δουλεύουν στα σύνορα, στα λιμάνια και στα αεροδρόμια? Η αύξηση επίσης των φορολογικών συντελεστών, τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, αναμένεται να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Η στέρηση αγοραστικής δύναμης από τα μεσαία κυρίως στρώματα θα επηρεάσει καταλυτικά την αγορά και την επιχειρηματικότητα. Και συνεχίζεται με τα τεκμήρια διαβίωσης που οδηγούν σε φορολογική αφέμαξη τη μεσαία τάξη, την φορολογική επιδρομή σε βάρος της ιδιοκτησίας με την επαναφορά φόρων μεταβίβασης, γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών και την επιβολή τεκμηρίων στην ιδιοκατοίκηση. Ενώ καταργείται ουσιαστικά το αφορολόγητο, αφού αυτό συναρτάται με το δεδαλώδες και γραφειοκρατικό σύστημα των αποδείξεων. Αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο έχει χαρακτήρα φόρο επιδρομής σε βάρος των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων. Είναι κατώτερο των περιστάσεων που περνάει η χώρα μας. Στραγγαλίζει την οικονομία ακόμη περισσότερο και βαθαίνει την ύφεση. Δεν αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή. Δεν μειώνει αποτελεσματικά τα ελλείμματα. Δεν αποκαθιστά την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν λειτουργεί υπέρ των αδύναμων στρωμάτων. Συνθλίβει τη μεσαία τάξη και τα μεσαία εισοδήματα. Είναι σφοδρό χτύπημα στην επιχειρηματικότητα. Έχει αντιαναπτυξιακή λογική και είναι κοινωνικά άδικο. Οι πολίτες, κύριε Υπουργέ, θα νιώσουν τη δικαιοσύνη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου όταν θα πάρουν τα εκαθαριστικά. Στάχτη και μπούρμπουλη θα αφήσει πίσω του το νομοσχέδιο. Γι' αυτό εμείς το καταψηφίζουμε. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης ο Κρεμαστινός, έχει το λόγο.